Το βιβλίο Ισαΐας ο προφήτης, το κεφάλαιο μη 40 κεφάλαιο, μη κεφάλαιο, 40 κεφάλαιο, το 40 κεφάλαιο και το 27 εδάφιο. Σελίδες λοιπόν 650, μη κεφάλαιο, 27 εδάφιο. Διότι λέγει Ιακώβ και λαλείς Ισραήλ, η οδός μου είναι και κρυμμένη από του Κυρίου και η κρίση μου παραμελείται υπό του Θεού μου. Δεν εγνώρισας, δεν ήκουσας ότι ο αίωνιος Θεός, ο Κύριος, ο ποιητής των άκρων της γης, δεν ατονεί και δεν αποκάμνει. Δεν εξιχνιάζεται η φρόνηση αυτού. Δίδει ισχύ στους συντονισμένους και αυξάνει τη δύναμη στους αδυνάτους. Και οι νέοι θέλουσαν να τονίσει και αποκάμει, και οι εκλεκτοί νέοι θέλουσαν να δυνατήσει πατάπασιν. Αλλά οι προσμένοντες στον Κύριον θέλουσι ανανεώσει την δύναμη αυτών, θέλουσι αναβεί με πτέρυγα ως αετή, θέλουσι τρέξει και δεν θέλουσι αποκάμει, θέλουσι περιπατήσει και δεν θέλουσι ατονίσει. Αμήν. Είναι μέρες στη ζωή μας, είναι στιγμές, αλλά είναι και περίοδοι στη ζωή μας που δοκιμασία μεγάλη από οποιαδήποτε αιτία έρχεται και ταλαιπωρεί την ψυχή μας. Δοκιμασία μεγάλη όμως. Μπορεί να είναι δοκιμασία σχέσεων μέσα σε μια οικογένεια, μέσα σε μια εκκλησία, μέσα στην καρδιά ενός ανθρώπου, δοκιμασία υγείας, να συμβεί ένα μεγάλο κακό μέσα στην οικογένεια, μέσα στη ζωή, δοκιμασία φτώχειας από έλλειψη δουλειάς ή κάποια οικονομική καταστροφή και πολλά άλλα είναι αυτά που μπορεί να συμβούνε στη ζωή του χριστιανού που τον φέρνουν σε απογοήτευση και σε απελπισία. Και εκεί δοκιμάζεται η πίστη τους. Εκεί είναι που δοκιμάζεται η πίστη του ανθρώπου. Γι' αυτό και ο Απόστολος Παύλος, όταν ομολογεί για τον εαυτό του, άμεσα αναφέρει ότι τον αγώνα των καλών σ' όλη μου τη ζωή τον αγωνίστηκα, το δρόμο μου τον ετελείωσα, την πίστη μου τη διετήρησα. Έρχεται λοιπόν ο Θεός μέσα από το Λόγο Του να ενημερώσει τους πιστούς ανθρώπους ότι υπάρχουν και θα υπάρχουν τέτοιες καταστάσεις. Υπήρξαν, υπάρχουν και θα υπάρχουν τέτοιες καταστάσεις και επί προσωπικού επίπεδου και οικογενειακού επίπεδου και εκκλησιαστικού επίπεδου και συγγενικού επίπεδου και επαγγέλματος, τέτοιες καταστάσεις θα υπάρχουν. Γι' αυτό ο Θεός, επειδή ακούει και προσέχει την προσευχή των ανθρώπων, γι' αυτό και αναφέρεται λέγοντας «Γιατί, άνθρωπε του Θεού, τα λόγια σου είναι σκληρά απέναντί μου, λέγοντας ότι δεν με βλέπεις, είναι δυνατόν να μη σε βλέπω, λέγοντας δεν με ακούς, είναι δυνατόν να μη σε ακούω, είναι δυνατόν να σε εγκατέλειψα όταν εσύ με πλησιάζεις και μου φωνάζεις και μου μιλάς?» Βέβαια το ερώτημα που χρειάζεται απάντηση είναι «Γιατί τα επιτρέπεις, Θεέ μου, αυτά?» Γιατί? Και ο Θεός τώρα έρχεται να απαντήσει στα βασικά ερωτήματά μας, αλλά και να προφητεύσει για το μέλλον, ιδιαίτερα το μέλλον των εσχάτων ημερών, που αυτοί οι καιροί κακοί που εμφανίζονταν καθ' όλη τη διάρκεια
της ανθρώπινης ιστορίας, ιδιαίτερα της ανθρώπινης χριστιανικής ιστορίας, δηλαδή στα παιδιά του Θεού, να απαντήσει γιατί, αλλά και να προφητεύσει για το μέλλον. Με απορία λοιπόν αναρωτιέται ο Θεός και μας ρωτάει: δεν έχεις γνωρίσει τόσα χρόνια, τόσο καιρό, από την πείρα σου, από το Λόγο του Θεού, ότι ο Θεός τον οποίον λατρεύεις είναι ο αιώνιος Θεός, ο κυρίαρχος Θεός και ο δημιουργός των άκρων της γης? Δεν έχεις καταλάβει ότι εσύ αποκάμεις, ο Θεός δεν αποκάμει? Εσύ ατονείς, ο Θεός δεν ατονεί? Εσύ κουράζεσαι, ο Θεός δεν κουράζεται? Δεν έχεις καταλάβει, δεν έχεις κατανοήσει ότι μας έχει πει ότι εγώ θα είμαι μαζί σου πάσα στα σημέρα έως την τελείας του αιώνος? Εκείνο όμως που δεν έχεις καταλάβει είναι ότι η σοφία του δεν εξιχνιάζεται. Γι' αυτό δεν καταλαβαίνεις. Γι' αυτό πρέπει ο Θεός να μας εξηγήσει την αιτία των πραγμάτων. Επίσης επιβεβαιώνει ο Θεός με το Λόγο Του. Μόνο Αυτός είναι που δίδει ισχύ στους ατονισμένους και αυξάνει τη δύναμη στους αδυνάτους. Και τώρα η ουσία του Λόγου του Θεού με αυτά τα συγκεκριμένα λόγια. Πρέπει να μάθετε όλοι σας, σαν να μας λέει ο Θεός, μας λέει ο Θεός, ότι όλοι θα ατονίσουν, ιδιαίτερα τις εσχατές ημέρες. Όλοι θα ατονίσουν, όλοι θα αποκάμουν. Και μάλιστα χωρίς καμιά εξαίρεση, ούτε για τους νέους και τους δυνατούς και τους ισχυρούς. Και οι νέοι ακόμη θα ατονίσουν και θα αποκάμουν. Δεν είναι θέμα δηλαδή ηλικίας ή δύναμης ανθρώπινης. Είναι το σχέδιο του Θεού, ιδιαίτερα στις έσχατες ημέρες. Όλοι, μηδενός εξαιρουμένου, θα φέρνει ο Θεός τέτοιες καταστάσεις και στα άτομα και στις οικογένειες και στην εκκλησία, γιατί πρέπει όλοι να ατονίσουν και να αποκάμουν. Όλοι, μηδενός εξαιρουμένου. Και οι νέοι, και ιδιαίτερα οι εκλεκτοί νέοι, αυτοί εντελώς θα χάσουν τη δύναμή τους. Εντελώς, όλοι. Και αυτό το ζούμε και το βλέπουμε. Το ερώτημα είναι γιατί. Ιδιαίτερα γιατί τις έσχατες ημέρες. Γιατί ο Θεός πρέπει να κάνει, αδερφοί αγαπητοί, τον τελευταίο χωρισμό. Δεν ήρθα να φέρω ειρήνη, αλλά μάχαιρα, να κάνει τον τελευταίο διαχωρισμό. Και ο τελευταίος διαχωρισμός έχει να κάνει με το πιστός και άπιστος. Και όταν όλα πάνε καλά, ο άνθρωπος μπορεί εύκολα να είναι πιστός. Εκεί που όλα χαλάνε, γκρεμίζονται, τότε εκεί θα φανερωθεί ποιος είναι πιστός. Να το ξαναπώ. Το ξαναπώ ότι πως μου το έδειξε ο Θεός. Ένας-ένας όλοι, πιστοί και άπιστοι, μέσα στον κόσμο αυτό. Καθώς περνάει ο καιρός και ζούμε τις εποχές του καιρού του κακού, και εκείνο το οποίο υφίσταται η ανθρωπότητα τώρα θα συνεχίζει να υφίσταται είναι οι οδύνες της εγκυμονούσης, οι οποίες οδύνες της εγκυμονούσης προέρχονται από το Θεό. Καθώς οι οδύνες της εγκυμονούσης προέρχονται από το Θεό και για τη γυναίκα λίγο πριν γεννήσει,
Άρα λοιπόν δεν υπάρχει κανένας πιστός ή άπιστος άνθρωπος ζώντας τους καιρούς τους κακούς και βιώνοντας τις οδύνες της εγκυμονούσης που δεν θα τονίσει και δεν θα αποκάμει. Με τα πάσης βεβαιότητας. Όχι όλοι από την ίδια αιτία, αλλά όλοι από τον ίδιο Θεό. Όλοι. Και αυτό είναι που πρέπει να γνωρίζουμε για να προετοιμάζουμε τον εαυτό μας. Αυτό δεν θα σταματήσει. Και σε αυτή την κατάσταση ο άνθρωπος τώρα πρέπει να πάρει τη δική του προσωπική και οικογενειακή αλλά και εκκλησιαστική απόφαση. Πρώτον, με επίγνωση ότι αυτό είναι το σχέδιο του Θεού για όλους μας, για μη κανέναν που κανένας δεν εξαιρείται, για όλους μας. Γιατί πρέπει να γίνει ο τελευταίος μεγάλος διαχωρισμός από το Θεό που θα γίνει μόνο με αυτόν τον τρόπο. Ποιος θα στρέψει εν τέλει το βλέμμα του στον ουρανό, γιατί ο Λόγος του Θεού λέγει «Οι προσμένοντες στον Κύριο θα ταλαιπωρούνται, θα ατονούν, θα αποκάμουν, αλλά επειδή προσμένουν τον Κύριο θα ανανεώνουν τη δύναμή τους». Τι σημαίνει θα ανανεώνουν? Θα χάνουν, θα ξανάρχεται. Θα χάνουν, θα ξανάρχεται. Θα είναι σε μία διαρκή κίνηση ενίσχυσης, παρηγοριάς και δύναμης από τον ίδιο το Θεό. Αυτό είναι το τέλος. Εκεί πάει ο κόσμος. Εκεί προχωράει. Σε γενικό επίπεδο. Από διαφορετικές αιτίες. Είτε από αρρώστια. Είτε από ταλαιπωρία συζυγικών και οικογενειακών και εκκλησιαστικών σχέσεων. Είτε από προβλήματα οικονομικά, είτε από οτιδήποτε είναι αυτό. Εκεί που μας πάει ο Θεός είναι να αποκάμουμε, να ατονούμε, να εξασθενούμε, να τον επικαλούμεθα και να ανανεώνει τη δύναμή μας κάθε μέρα. Σκεφτείτε τον άνθρωπο που χάνει την πίστη του. Θα προστίθεντε τα προβλήματα που ο Θεός επιτρέπει το ένα πάνω στο άλλο μέχρι ο άνθρωπος να τελειώσει. Και αυτό το κάνει μήπως έστω και την τελευταία στιγμή ο Θεός. Μήπως έστω και την τελευταία στιγμή ο Θεός. Με αυτόν τον τρόπο τον κάνει τον άνθρωπο να προσμένει να στρέψει το βλέμμα του στο Κύριο. Καταλαβαίνετε λοιπόν τώρα το μέλλον που μας σε με περιμένει. Αυτό είναι. Όλοι οι νέοι θα τονίσουνε. Θα αποκάμουνε και οι εκλεκτοί ακόμη νέοι, οι σπουδαίοι και οι δυνατοί εντελώς θα δυνατήσουνε. Και αυτό το ξέρω κουβεντιάζοντας με εσάς και με τους ανθρώπους, πιστούς και άπιστους. Βλέπεις μία απογοήτευση, μία απελπισία. Γιατί πρέπει ο Θεός να προσκαλέσει τους ανθρώπους να τον επικαλεστούν. Βέβαια εδώ υπάρχει κάτι που είναι πάρα πολύ σοβαρό και πρέπει να του δώσουμε σημασία. Μέσα σε μια τέτοια περίοδο που επέτρεψε ο Θεός να ζούμε.
Υπάρχει ο άνθρωπος που αποκάμει, ατονεί, ξεχνιέται, προχωράει και συνεχίζει να αποκάμει, και υπάρχει ο άνθρωπος που ξέρει το μέλλον και λέει από τώρα πριν έρθουν τα χειρότερα για μένα, προσμένω τον Κύριο. Επικαλούμε τον Κύριο. Αυτός, οι γιατροί το λένε προληπτική ιατρική. Αλλά υπάρχει και προληπτική χριστιανική ζωή. Από σήμερα, αδερφοί. Όπου και να έχουμε βρεθεί, όπου και να είμαστε, ό,τι και να συμβαίνει στη ζωή μας, με ιδιαίτερη επίγνωση και πίστη ότι δοκιμάζεται από το Θεό η πίστη μας, εμείς να πάρουμε αυτή την ωραία απόφαση. Και αυτή η ωραία απόφαση λέγεται απόφαση θανάτου. Ώστε να μην ελπίζουμε πια στους εαυτούς μας, αλλά μόνο στο ζώντα και αληθινό Θεό που εγείρει νεκρούς, έτσι ακριβώς πως έκανε ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός τα 3,5 χρόνια της σαρκός αυτού, που προσέφερε ηκεσίες και δεήσεις σε ποιον? Στον δυνάμενο να σώζει αυτόν εκ των νεκρών. Σήμερα λοιπόν, από σήμερα και κάθε στιγμή, θα στρέψουμε το βλέμμα μας γνωρίζοντας το μέλλον της ανθρωπότητας και το δικό μας, ότι θα πηγαίνει πολύ χειρότερα από εκεί που μπορούμε να το προβλέψουμε. Πολύ χειρότερα. Δεν υπάρχει ελπίδα στον κόσμο αυτό, και η μία ελπίδα που υπάρχει είναι η αρπαγή της Εκκλησίας. Καμία άλλη ελπίδα. Και δεν είναι θέμα ελληνικό, εάν στρέψουμε το βλέμμα μας στα 3/4 του πλανήτη μας που είναι οι αναπτυσσόμενες χώρες, εκεί τα πράγματα είναι απίστευτα. Αλλά αν ακόμη και στρέψουμε το βλέμμα μας στις μεγάλες δυνάμεις της λεγόμενης Ρωσία, Αμερική, Γερμανία, εκεί τα πράγματα βαίνουν από το κακό στο χειρότερο. Μέχρι που να φτάσει η στιγμή που θα έρθει ο Κύριος. Πότε θα έρθει ο Κύριος? Όταν η Εκκλησία φωνάξει «Κύριε, ελθέ». Είναι δυνατόν η Εκκλησία όλη, η πιστή όλη, σε όλη την οικουμένη να φωνάξει «Κύριε, ελθέ». Ναι, όπως η γυναίκα όταν γυρνάει «Κύριε, βγάλτο». Δεν αντέχω άλλο τους πόνους. Βγάλτο. Και όταν γεννηθεί όλα ειρηνικά. Μέχρι τότε όμως, και αδερφοί αγαπητοί, σας παρακαλώ να δώσουμε στο λόγο σήμερα του Θεού πολύ μεγάλη σημασία. Πολύ μεγάλη σημασία. Γιατί είναι αυτό που δεν ξέρουμε και μας βεβαιώνει ο Θεός ότι έρχεται. Είναι αυτό που δεν μπορούμε να υπολογίσουμε και μας βεβαιώνει ο Θεός ότι γίνεται. Θα γίνει. Θυμάμαι το 2008 που τέλειωσα τη δουλειά, τα σχέδιά μου για το μέλλον σε καμία περίπτωση δεν μπορούσαν να προβλέψουν το σημερινό παρόν. Σε καμία περίπτωση. Και δεν είναι ότι περάσαν χρόνια, αλλά οι αλλαγές έρχονται μέρα με την ημέρα. Οι οδύνες της εγκυμονούσης έρχονται στιγμή με στιγμή. Και θα είναι μεγάλη για μας αφροσύνη να μην ακούσουμε με προσοχή αυτά που μας λέει ο Λόγος του Θεού. Ξέρετε, όταν ήμουνα γυμνάσιο, τότε δεν υπήρχε λύκειο, θεωρητικά ήμουν από τους καλούς μαθητάς. Είχαμε ένα πρόβλημα μαθηματικών, προσπαθούσα να το λύσω, αγωνιζόμουν, ώρες, δεν το έλυνα. Πήγαινα την άλλη μέρα στο σχολείο και έλεγα, το έλυσες, δεν το έλυσα. Πεταγόταν ο άλλος, το έλυσα κύριε. Παιδί μου, λέω, πώς το έλυσε αυτός.
Την άλλη μέρα ξανά. Είχαμε 5 προβλήματα. Εγώ έλυνα τα 3, τα 4, το ένα δεν μπορούσα. Πήγαινα στο σχολείο. Τόλισες, δεν τόλισα. Πεταγόταν ο άλλος. Τόλισα, κύριε. Παιδάκι μου. Τι γίνεται εδώ. Πάω και τον πιάνω. Έλα εδώ, ρε παιδί μου. Πώς τόλισες. Α, μου λέει, πολύ εύκολο. Λέω, σοβαρά. Εγώ όλο παιδευόμουν, δεν μπόρεσα να το λύσω. Καλά, μου λέει, δεν έχεις λυσάρι. Τι να έχω. Μου λέει, λυσάρι δεν έχεις. Α, λέω, δεν το σκέφτηκα αυτό. Δεν έχω λυσάρι. Μου λέει, πήγαινε πάρε την να τα λύνεις όλα. Υπήρχαν, τα θυμάστε, οι πιο παλιοί. Υπήρχε το βιβλίο που έλυνε όλες τις ασκήσεις του βιβλίου. Μέχρι που το πήρα το λυσάρι. Και δεν υπήρχε κανένα πρόβλημα που δεν το είχα λύσει. Τώρα όμως ξέρετε τι κατάλαβα, αδερφοί. Ότι και τώρα ο Θεός μου δώσε ένα λυσάρι. Για όλα τα προβλήματα της ζωής μου. Και το λυσάρι που μου δώσε ο Θεός είναι αυτό. Αυτό μου λύνει όλα τα προβλήματα. Δεν μπορώ να λύσω προβλήματα, δηλαδή μπορώ να κάνω τη γυναίκα μου ευτυχισμένη. Δεν μπορώ. Πάω στο λυσάρι. Πώς, κύριε, να κάνω τη γυναίκα μου ευτυχισμένη. Να την αγαπάς, να την περιθάλπτεις, να τη φροντίζεις όπως ο Χριστός στην Εκκλησία. Παπ, ευτυχισμένη γυναίκα μου. Μπορώ να... Αυτός εκεί δεν με χωνεύει. Τι να κάνω τώρα για να τα βρω. Το λυσάρι. Ταπεινώσου και θα βρεις χάρη ενώπιον Θεού και ανθρώπων. Σε όλα τα προβλήματα της ζωής μας το λυσάρι μας έχει τη λύση του. Δεν υπάρχει πρόβλημα ανθρώπινης ζωής που να μην έχει λύση. Και τη λύση πρέπει όμως να την ψάξεις, να τη βρεις. Μπορεί να μην είναι στην πρώτη σελίδα, στην πέμπτη, στην εβδομικοστή, αλλά θα τη βρεις. Θα σε φωτίσει ο Θεός. Και εδώ τώρα, αδελφοί, μπαίνουμε στο πιο μεγάλο πρόβλημα της ζωής μας. Και θέλω αυτό να μας μείνει όπως μου μείνει και εμένα. Ο Λόγος του Θεού είναι το λυσάρι των προβλημάτων σου. Κλείνει παρένθεση. Όλων των προβλημάτων σου η λύση είναι γραμμένη στο Λόγο του Θεού. Αν ψάξεις θα τη βρεις και θα έχεις και ένα καλό δάσκαλο και καθηγητή να σε διδάξει να το λύσεις με τον καλύτερο τρόπο. Τώρα όμως αντιμετωπίζουμε το πιο δύσκολο πρόβλημα της ανθρωπότητας. Εμείς οι πιστοί. Τους καιρούς τους κακούς. Αποκάμουμε, ατονούμε. Ποιος δεν έχει αποκάμει μέχρι σήμερα, ξέρετε κανέναν? Εγώ δεν ξέρω κανέναν. Ποιος δεν έχει ατονίσει μέχρι σήμερα, ξέρετε κανέναν? Εγώ δεν ξέρω κανέναν. Και δεν υπάρχει πιθανότητα να σας πω μη στενοχωριέστε, όλα θα φτιάξουνε. Εκείνο που θα σας πω είναι μη στενοχωριέστε, όλα θα χαλάνε. Και όχι εγώ, ο Λόγος του Θεού. Αλλά υπάρχει λύσης. Οι προσμένονται στο Κύριο δεν θα λύνουν το πρόβλημά τους. Θα ανανεώνουν τη δύναμή τους. Γιατί είναι ανάγκη. Είναι ανάγκη να ανανεώνουν τη δύναμή τους. Γιατί πρώτον, γιατί πρέπει να πετάξουνε με φτερά σαν τους αετούς για να ανέβουν στο όρος του οίκου του Κυρίου που θα υψωθεί υπεράνω πάντων των βουνών, για να είναι εκεί ευτυχισμένοι με μια ελπίδα βεβαία και ασφαλή ότι θα εισέλθουν στη βασιλεία των ουρανών. Δεν μπορούν να ανέβουν, είναι ψηλό το βουνό αυτό, είναι ψηλό το όρος του Κυρίου, είναι πολύ στενή η πόρτα, δεν μπορείς να μπεις, δεν μπορείς να τη βρεις, λίγοι ευρίσκοντες, ενώ είναι φαρδιά η πύλη. Ευρύχωρος Ιωδός, πολλοί είναι αυτοί που τη βρίσκουν. Πρέπει όμως, είναι ανάγκη. Ανάγκη είναι να ανέβουμε στο όρος του οίκου του Κυρίου. Να ανεβαίνουμε συνέχεια, να κατοικούμε εκεί. Για να συμβεί αυτό πρέπει κάποιος να ανανεώνει τις δυνάμεις μας κάθε μέρα. Μέσα σε έναν κόσμο που ατονεί και αποκάμει, απελπίζεται και απογοητεύεται από τα δεινά των εσχάτων ημερών. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Είναι ανάγκη να τρέχουμε και να μην αποκάμουμε. Γιατί?
Γιατί ο Απόστολος Παύλος λέει «Ας τρέχομεν τον προκείμενον εις ημάς αγώνα». Είναι ανάγκη να τρέχουμε και πρέπει να μην αποκάνουμε. Έχουμε έναν αγώνα μπροστά. Πρέπει να τρέχουμε για να λάβουμε το βραβείο της ανοκλήσεως. Εάν δεν τρέχουμε, δεν μπορούμε να το λάβουμε το βραβείο της ανοκλήσεως. Γι' αυτό ο Απόστολος Παύλος τι λέει. Τα μένω πιστολής μονώνης, δε τα έμπροστε, δε παιχνινόμενος. Τρέχω. Πώς θα τρέξω όταν αποκάμω και ατενίζω? Όταν κάποιος ανανεώνει τη δύναμή μου. Και πώς θα ανανεώνει αυτός τη δύναμή μου? Επειδή τον προσμένω. Επειδή η ζωή μου είναι προσανατολισμένη να προσμένω τον Κύριο. Αμήν, αδερφοί. Είναι ανάγκη να προσανατολιστούμε στο να προσκαρτερούμε τον Κύριο. Δεν υπάρχει άλλου δύναμης. Δεν υπάρχει άλλου βοήθεια. Δεν υπάρχει κανείς που να μην ατονεί και να μην αποκάμει παρά μόνο ο Κύριος. Δεν υπάρχει κανείς που να μπορεί να δίνει ισχύ στους συντονισμένους και να αυξάνει τη δύναμη στους αδυνάτους. Κανείς. Μόνο ο Κύριος. Να προσανατολιστούμε, αδερφοί. Τι σημαίνει αυτό? Όλα μας τα, οι λεπτομέρειες της ζωής μας, όλες μας οι σκέψεις, όλες μας οι αποφάσεις, όλες μας οι βουλές να είναι προσανατολισμένες σε αυτόν. Δηλαδή, εγώ και εσύ Χριστέ μου, εσύ και ο Χριστός αδερφέ μου. Μόνο αυτός ο τρόπος είναι που θα ανανεώνεται η δύναμή σου για να μπορείς να ανέβεις στο όρος του Κυρίου και να μένεις. Θα μπορείς να τρέχεις που είναι ανάγκη για να λάβεις το βραβείο της ανοκλήσεως και να μην αποκάμεις. Να μην αποκάμεις τρέχοντας για να λάβεις το βραβείο της ανοκλήσεως. Πρέπει κάποιος να σου ανανεώνει τη δύναμη. Και πρέπει να μπορείς να περπατάς και να μην ατονίσεις. Όπως λέει ο Απόστολος Παύλος στην επιστολή του προς Εφεσίους, που μου αρέσει πολύ, διότι του Χριστού ποίημα ήμεθα, του Πθεού ποίημα ήμεθα, κτισθέντες εν Χριστώ Ιησού εις έργα καλά, τα οποία είναι ο Θεός προετοίμασε και είναι ανάγκη να περπατήσουμε σε αυτά. Πρέπει να μπορούμε να συνεχίζουμε να περπατάμε χωρίς να τονίσουμε σε έργα αγαθά τα οποία έχει προετοιμάσει ο Θεός για το κάθε έναν από εμάς. Ώστε στο τέλος να πούμε το δρόμο μου τον ετελείωσα. Είναι, αδερφοί αγαπητοί, τρία βασικά χαρακτηριστικά τα οποία θα μας οδηγήσουν με ασφάλεια στη Βασιλεία των Ουρανών. Και τα οποία ανθρωπίνως δεν γίνονται τους καιρούς τους κακούς. Γιατί αποκάμουμε, ατονούμε, κουραζόμαστε, εξανθενούμε, δεν αντέχουμε άλλο, τελειώνουμε. Κύριε, δεν μπορώ να κάνω τίποτα. Και έρχεται ο Κύριος και λέει, καλά δεν κατάλαβες ποιος είναι ο Κύριός σου? Δεν κατάλαβες ότι μόνο αυτός δίνει ισχύ στους ατονισμένους? Ατονισμένος, σε αυτόν πήγαινε. Είσαι εξασθενημένος, σε αυτόν πήγαινε. Πώς να πάω? Να τον προσμένεις να έρθει. Να τον προσκαρτερείς, να τον φωνάζεις. Να ελπίζεις μόνο σε αυτόν. Ναι, δεν μπορείς να κάνεις τίποτα. Αλλά είναι ανάγκη να μπορείς να πετάς με τα φτερά της πίστης σαν αετός για να ανέβεις πάνω στο όρος το Άγιο. Είσαι αποκαμωμένος, δεν μπορείς να ανέβεις στο όρος. Μόνο αν κάποιος ανανεώνει τη δύναμή σου, εκεί που τελειώνει και λες δεν αντέχω άλλο, πουφ! Μια δύναμη με μεγάλη ισχύ και ξαναπαίρνεις μπροστά και ανεβαίνεις. Είναι ανάγκη να τρέχουμε τον προκείμενο αγώνα που ο Θεός έχει βάλει μπροστά μας. Είναι ανάγκη να τρέχουμε για να λάβουμε το βραβείο της ανοκλήσεως. Όχι σιγά ούτε κοιμισμένος, να τρέχω.
κουρασμένος, αποκαμωμένος, ατονισμένος μέσα σε όλη αυτή την ταλαιπωρία, υπάρχει κάποιος που θα σου δίνει δύναμη να μην αποκάμεις το τρέξιμο. Είναι ανάγκη να περπατάμε στα έργα τα αγαθά που έχει ετοιμάσει ο Θεός μέχρι το τέλος, το δρόμο που έχει ετοιμάσει ο Θεός, και δεν μπορούμε γιατί είμαστε ατονισμένοι. Χρειαζόμαστε τη δύναμη εκείνου. Αυτή είναι η λύση που μας δίνει το λυσάρι του Θεού. Αδερφοί αγαπητοί, ξέρω πάρα πολύ καλά εκ πείρας, αλλά και από αυτά που βλέπω και από αυτά που ακούω, ότι η ζωή όλων μας, δεν λέω για τον κόσμο, εκεί είναι ακόμη χειρότερα τα πράγματα, η ζωή όλων μας είναι δύσκολη και θα γίνεται ακόμη πιο δύσκολη. Όμως στο μεγάλο αυτό πρόβλημα, εάν προσμένουμε τον Κύριο, τότε Αυτός θα ενεργεί και θα ανανεώνει τη δύναμή μας για να μπορούμε και να ανεβαίνουμε στο όρος του το Άγιο. Μέσα στο ταμείο θα ανέβεις το όρος το Άγιο, μέσα στο ταμείο θα σταθείς μπροστά στο θρόνο της χάριτος του Θεού για να πάρεις έλεος και χάρη για τον καιρό της ανάγκης σου. Μέσα στο ταμείο, προσμένοντας το Κύριο, θα παίρνεις δύναμη για να συνεχίσεις να τρέχεις για το βραβείο της ανοκλήσεως, να αγωνίζεσαι τον αγώνα τον καλό. Και μέσα στο ταμείο σου, προσμένοντας το Κύριο, θα μπορείς να παίρνεις δύναμη, να ανανεώνεις τη δύναμή σου για να περπατάς τα έργα τα αγαθά και να τελειώσεις το δρόμο σου που έχει ετοιμάσει ο Χριστός για σένα. Αυτή είναι η ζωή μας από εδώ και στο εξής. Και αυτός είναι ο μέγας διαχωρισμός που κάνει ο Θεός σε όλους τους ανθρώπους που θα αυξάνεται η ταλαιπωρία τους, εις το έπακρον θα φτάσει, για να φωνάξουμε στο τέλος, Κύριε, έλα να μας πάρεις. Αμήν.